Θέλω να πάω όμως και σε μία άλλη διοργάνωση, πολύ σημαντική επίσης, στην οποία συμμετείχε ένα γυμνάσιο της Νάξου και συγκεκριμένα το γυμνάσιο Βίβλου Νάξου. Η συμμετοχή του είχε να κάνει με το 6ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο που διεξήχθη στη Βενετία. Και για να μας μιλήσει για αυτή ακριβώς τη συμμετοχή, έχουμε το Διευθυντή του Γυμνασίου Βίβλου Νάξου, τον κύριο Θεοδοσίου Δημήτρη. Κύριε Θεοδοσίου, καλό πρωινό. Καλή σας ημέρα. Τι ακριβώς έγινε εκεί και πώς συμμετείχε το Γυμνάσιο Βίβλου? Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι, καταρχάς θα ήθελα να σας πω ότι το 6ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο είχε σαν θέμα η ιστορία συναντά τις τέχνες, τα γράμματα και την τεχνολογία και αναφερόταν συγκεκριμένα στην αναγέννηση, στην περίοδο της αναγέννησης. Μάλιστα. Δεν κρύβω να σας πω ότι σαν καθηγητές και σαν σύλλογος αμφιταλευτήκαμε αν θα δηλώσουμε συμμετοχή για το πρόγραμμα που είπατε πριν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή σε αυτό. Ναι. Αλλά επειδή ήταν η πρώτη μας φορά που βγαίναμε στο εξωτερικό σας σχολείο, αποφασίσαμε να πάμε σε ένα συνέδριο και να παρουσιάσουμε την εργασία μας και όχι να μπλέξουμε με προγράμματα κτλ. Κάτι που ήταν πολύ πιο εύκολο για μας. Μάλιστα. Τα παιδιά λοιπόν τι κάνανε? Καταρχήν, όσοι δηλώναν συμμετοχή, 90% μπορούσαν να πάνε. Μάλιστα. Μέχρι που σε κάποιο σημείο συμπληρώθηκαν οι 2.500 μαθητές, 2.500 Έλληνες μαθητές από όλα τα σημεία της γης, από την Κωνσταντινούπολη, από την Ιταλία, από Γερμανία και δεν ξέρω κι εγώ από πού αλλού. Α, ήταν όλο Έλληνες, έτσι? Ήταν μόνο Έλληνες, ναι. Και αποφασίσαμε λοιπόν να δηλώσουμε συμμετοχή. Να ρωτήσω τα παιδιά που πήγαμε. Ακριβώς. Πώς έγινε η επιλογή των μαθητών πρώτα απ' όλα? Οι μαθητές θέλανε να έρθουν σχεδόν όλοι. Βέβαια. Αλλά επειδή το δικό μας εγχείρημα ήταν και από τη δικιά μας μεριά και από τη δικιά μου και από το Σύλλογο Καθηγητών ήταν πρωτόγνωρη το να βγει το σχολείο μας στο εξωτερικό, αποφασίσαμε να πάμε με τη συμμετοχή τουλάχιστον 5 παιδιών. Κάποια στιγμή ένας από τους 5 έκανε λίγο πίσω και αναγκαστήκαμε και πήγαμε με τους 4 μαθητές και παρουσιάσαμε αυτή την εργασία που δούλεψε, πρέπει να σας πω, όλο το σχολείο για αυτή την εργασία, παρόλο που συμμετείχαν 4 παιδάκια και την παρουσίασαν. 4 την παρουσίασαν, δούλεψαν όμως σχεδόν όλοι. Και να πούμε ότι είναι ο Νίκος Βρετός, Ισμαλάη Ροδία, Γιάννης Μανδυλαράς, Γιάννης Ναυπλιώτης, που συνεργάστηκαν ώστε να παρουσιάσουν αυτή την εργασία υπό την καθοδήγηση βεβαίως των υπευθύνων εκπαιδευτικών που είσαστε εσείς ως καθηγητής και διευθυντής του σχολείου και η Μαρία Αξαοπούλου φιλόλογος, έτσι? Ακριβώς. Είναι ακριβώς όπως τα είπατε. Ναι. Αυτό που θέλω να σας τονίσω είναι ότι δεν ήταν απλά μια παρουσία εκεί πέρα. Εντάξει, και για μας ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Ποιο θέμα ακριβώς αγγίξατε εσείς? Εμείς παρουσιάσαμε το πώς επέδρασε η Βενετή στην Ελλάδα και κυρίως τις περιοχές Κρήτη και Επτάνησα, αλλά κυρίως την Άξο. Παρουσιάσαμε τι έχουν αφήσει οι Βενετοί στο νησί μας. Μάλιστα, ήταν πάνω στο αντικείμενο, έτσι, δηλαδή το έχει αυτό η Νάξος. Από ότι ψάχνοντας βρήκαμε και εμείς ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα από εκείνη την εποχή στο νησί μας, από βέβαια. Κάστρα, από σπίτια, από εκκλησίες και από 1000 πράγματα. Ναι. Ίσως παρουσιάσουμε και ακριβώς το κάνουμε και κάποια στιγμή ανοιχτό για τον κόσμο της Νάξου. Αυτό θα δούμε μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς πώς θα το παρουσιάσουμε. Θα πρέπει οπωσδήποτε, κύριε Θεοδοσίου, γιατί νομίζω ότι θα έχετε βρει και στοιχεία που για πολλούς, ακόμη και ντόπιους, δεν θα είναι γνωστά μέχρι τώρα. Δεν ήταν γνωστά ούτε για εμάς. Ναι. Ψάχνοντας βρήκαν τα παιδιά, βοηθούσαμε και εμείς, ειδικά η κυρία Ξαοπούλου αφιέρωσε πάρα πολύ χρόνο για να τελειώσει και να σουλουπώσει όλη αυτή την εργασία των παιδιών. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν πήγαμε απλά για μια εργασία και παρουσιάσαμε μια εργασία και φύγαμε. Τα παιδιά συναναστράφηκαν με πάρα πολλά σχολεία. Δηλαδή, να καταλάβετε, μέσα στο λεωφορείο που μετακινούμασταν υπήρχε σχολείο από την Κωνσταντινούπολη μαζί μας. Ναι. Ήταν το Ζωγράφιο. Μιλήσαμε με παιδάκια της Αρτέμιδας. Μέναμε στο ίδιο ξενοδοχείο γύρω στα 50 σχολεία. Μάλιστα. Επισκεφτήκαμε εκτός από τη Βενετία την Πάντοβα, τη Βερόνα, την Πολώνια. Δηλαδή πήγαμε ταξίδι με αεροπλάνο. Τα παιδιά δεν είχαν, ένα από αυτά τα 4 παιδιά που αναφέρατε δεν είχαν φύγει καν από την Άξο. Ταξίδεψε με αεροπλάνο. Μάλιστα.
Είναι πολύ σημαντικό. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα παιδιά πια από τόσο μικρά φεύγουν από την Ελλάδα, πάνε σε άλλους προορισμούς με αφορμή είτε να ανταλλάξουν απόψεις πάνω στα ζητήματα βεβαίως που τα αφορούν, είτε με αφορμή κάποιες συγκεκριμένες εργασίες όπως αυτή που παρουσιάσατε, αλλά πάνω απ' όλα είναι αυτό που λέτε, κάνουν περιήγηση ανά τον κόσμο και συναντούν ανθρώπους, συνομιλούν μαζί τους, είναι αποδέκτες άλλης κουλτούρας έτσι, στα μέρη που επισκέπτονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, πάρα πολύ. Αυτό είναι το σημαντικότερο και είναι ο ρόλος μας σαν καθηγητές. Εγώ έτσι το βλέπω. Προσωπικά το βλέπω έτσι. Πιστεύω, να γίνουν οι μαθητές στον κόσμο, ναι, και οι γνώσεις θα έρθουν. Έτσι. Όποιος θέλει να μάθει τις γνώσεις θα έρθουν. Όποιος θέλει να βρει δουλειά θα τη βρει τη δουλειά. Αλλά το να γίνεις άνθρωπος και να γνωρίσεις και άλλες περιοχές και άλλους ανθρώπους, αυτή είναι η δουλειά μας στο σχολείο. Βεβαίως. Έτσι πιστεύω εγώ. Και εγώ θέλω να πιστεύω ότι μετά από αυτή την πρώτη, αν θέλετε, έξοδό σας από τα όρια, όχι μόνο της Νάξου αλλά και της Ελλάδας, ότι θα πρέπει πολύ σύντομα να πάρετε μέρος και σε μία άλλη διοργάνωση που θα είναι στο εξωτερικό. Θα πρέπει το σχολείο σας να βγει προς τα έξω. Είναι ένα σχολείο στο οποίο φιλοξενούνται από ό,τι πιστεύω κυρίως παιδιά από τα χωριά της παιδινής Νάξου, έτσι δεν είναι? Ακριβώς όπως τα λέτε. Που γι' αυτά θεωρώ ότι είναι ακόμη πιο σημαντικό να βγουν προς τα έξω πολύ νωρίς και να γίνουν κοινωνοί του κόσμου. Θα σας πω δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι ο πρόεδρος του συνεδρίου, ο κύριος Κούκης, ναι, μας αγκάλιασε και μας δέχτηκε και μας έβαλε στην κυρίω σκηνή. Δηλαδή φανταστείτε ότι τα 2.500 παιδιά παρουσιάσαν τις εργασίες τους σε 3 αμφιθέατρα. Μάλιστα. Υπήρχε ένα κεντρικό το οποίο έβαλε και το δικό μας το σχολείο. Μάλιστα. Μας αγκάλιασε και... Να σας πω έτσι μέσα σε εισαγωγικά θα σας το πω, μας έχει δεσμεύσει να πάμε και στο 7ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο που δεν ξέρουμε ακόμα ούτε το θέμα του ούτε που θα γίνει. Ωραία. Δηλαδή είμαστε τόσο υποχρεωμένοι απέναντι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, το πώς μας δέχτηκαν, το πώς μας έβαλαν και πώς μας ενσωμάτωσαν μέσα σε όλη αυτή τη γιορτή, το οποίο ανεξαρτήτως των μαθητών καθηγητών του χρόνου, θεωρώ ότι είναι υπόσχεση για το σχολείο μας να ξαναπάμε στο 7ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο. Σας βλέπω κάθε χρόνο στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο το μαθητικό να είστε παρόντες, κύριε Δοδοσίου. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι γυρνώντας το αεροπλάνο, ήρθαν τα 4 παιδιά μέσα στο αεροπλάνο, ενώ ήμασταν σε πτήση, και μου ζήτησαν, κύριε... Έχουμε μάθει ότι στις 11 με 15 Μαρτίου γίνεται ένα συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη, μπορούμε να πάμε. Δηλαδή μόνα τους το βρήκανε, μόνα τους μου το ζητήσανε, βέβαια δεν έχει περάσει η χρονολογία για να δηλώσουμε συμμετοχή κτλ. Κρίμα. Θα πάνε άλλα σχολεία της Κυκλάδας από ό,τι έχω μάθει. Ωραία. Αλλά εκτός από αυτό, εμένα με ενδιαφέρει ότι περάσαμε σε σχολείο αυτό που έπρεπε. Οι μαθητές μόνοι τους βρήκαν το επόμενο συνέδριο, ψάξανε στο ίντερνετ και το βρήκαν. Βέβαια, σου λέει κάπου... μόνοι τους να μου ζητήσουν να πάμε συγκεκριμένα σε κάποιο άλλο συνέδριο. Βέβαια, σου λέει που αλλού θα πάμε τώρα, γιατί ο άνθρωπος όταν βγει από τα όρια της χώρας του... Δεν μπορεί παρά να μαγευτεί, άρα θέλει να γνωρίσει και άλλους τόπους, έτσι δεν είναι? Είναι ακριβώς όπως τα λέτε, αλλά σας λέω ότι και για μας, επειδή είδαμε ότι είναι κάτι απλό, κάτι εύκολο, κάτι οργανωμένο αν είναι, μπορούμε να πάρουμε πλέον και περισσότερα παιδάκια, μπορούμε να πάρουμε και μια ολόκληρη τάξη 30 άτομα. Ναι. Δηλαδή, υπήρχαν σχολεία τα οποία παρουσίασαν εργασίες θεατρικά με δικιά τους μουσική και ήταν πάνω στη σκηνή 30 άτομα. Υπήρχε σχολείο που γύρισε έργο του Μολιέρου στα αγγλικά. Υπήρχαν μουσικά σχολεία τα οποία παίξανε μουσική από την αναγέννηση. Δηλαδή... Πάρα πολύ ωραίες παρουσιάσεις και αυτές. Πάρα ακριβώς. Πολύ. Και είναι και ένα στοίχημα για μας για το τι θα παρουσιάσουμε το χρόνο. Γιατί τώρα που είδαμε και είδαμε ότι ο πήγης είναι ανεβασμένος ψηλά, θα προσπαθήσουμε και εμείς να χτίσουμε και να φτάσουμε σωστά αυτό το πήγη. Θα είναι πιο εμπλουτισμένη και η δική σας παρουσία, σίγουρα. Είμαι βέβαιη γι' αυτό. Ήσασταν τυχεροί, βέβαια, γιατί πήγατε και σε μια χώρα πανέμορφη, έτσι δεν είναι? Όχι μόνο πανέμορφη, αλλά μας βοήθησε και ο καιρός. Δεν υπήρχαν καθόλου νερά στη Βενετία. Ναι. Τα παιδιά μαγεύτηκαν, δεν μας έβρεξε καθόλου. Μπορούσαμε και γυρίσαμε όλες τις πόλεις και όλα τα αξιοθέατα. Μπήκαμε σε ναούς, σε μουσεία τα οποία... Μη σας το κρύβω, δεν είναι τα παιδιά. Μέχρι και για μένα ήταν έκπληξη μεγάλη, έτσι, τα οποία δεν πίστευα ποτέ ότι υπάρχουν τέτοια πράγματα. Βέβαια, έτσι είναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που ευχαριστηθήκατε πρώτα απ' όλα αυτή την έξοδό σας στην Ιταλία και κατά δεύτερον ότι συνεισφέρατε δημιουργικά σε αυτό το Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο με κεντρικό θέμα την αναγέννηση, την επιρροή από τους Βενετούς κλπ. Θέλω να ρωτήσω.
Μετά από αυτό, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία μέσα από αυτή την εργασία να δουν πώς μπορούν να επεξεργάζονται ένα θέμα και μάλιστα σε συνεργασία μεταξύ τους. Το σχολείο μας είναι ένα σχολείο το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά που έρχονται. Mm-hmm. Έτσι δουλεύουν σχεδόν όλοι οι καθηγητές του σχολείου μας. Δηλαδή ψάχνουν και ερευνούν για να μπορέσουν να παραδώσουν το μάθημά τους. Έχουμε ίντερνετ μέσα σε κάθε αίθουσα. Ναι. Οι καθηγητές έχουν παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια και όλος ο τρόπος διδασκαλίας του σχολείου μας είναι μέσα από το ψάξιμο και το βρίσκω και φέρτε μας. Μάλιστα. Το διαβάζουμε. Βέβαια, όλο αυτό η εργασία για να γίνει ξεκίνησε από πέρυσι το Μάιο. Άρα είχαμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά Μάλιστα. μας να βρούνε τα παιδιά πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και σας επαναλαμβάνω ότι αν δεν υπήρχε και η κυρία Ξαοπούλου Μαρία, εγώ μόνος μου, ας πούμε, δεν θα μπορούσα να έχω τέτοιο αποτέλεσμα. Ναι. Υπήρχε μια φιλόλογος που οδηγούσε τα παιδιά, μάζευε τις εργασίες, τα ένωνε, μιλούσε με τα παιδιά. Καταλαβαίνετε, έχουμε... Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό η γνώση να έρχεται μέσα από την έρευνα, τη διερεύνηση για να είμαι πιο σωστή του θέματος, και πάνω απ' όλα να μαθαίνουν από μικρές ηλικίες ότι η συνεργασία στο μέλλον που έχουν μάθει να κάνουν μεταξύ τους θα τους ωφελήσει ακόμη και αν γίνουν επιστήμονες, γιατί αν πάνε σε μεγάλα γραφεία, για παράδειγμα, είτε δικηγορικά, είτε μηχανικών, είτε άλλων επαγγελμάτων, θα πρέπει πάντα να μπορούν να συνεργαστούν. Είναι κάτι που θα τους ωφελήσει σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Νομίζω ότι σας απάντησα με τον τρόπο διδασκαλίας στο σχολείο. Βέβαια, βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό. Μπράβο σας. Και χαίρομαι, σας λέω, ιδιαίτερα γιατί πρόκειται για μαθητές που πραγματικά είναι εντός εισαγωγικών σε πιο περιορισμένο χώρο σε ένα νησί, δηλαδή στα χωριά τα παιδινά. Τα παιδιά αυτά έχουν λιγότερη, πώς να το πω, ευκαιρία για άλλες ενασχολήσεις. Όλο αυτό πιστεύω ότι τους προσδίδει πολύ και συγχαρητήρια θερμά και σε εσάς και στην κυρία Ξαοπούλου και στα ίδια τα παιδιά, σε όλα που βοήθησαν και σε εκείνα που παρουσίασαν, και μακάρι την επόμενη φορά να πάτε περισσότεροι. Μην ξεχάσετε να ευχαριστήσετε και τους γονείς που μας εμπιστεύτηκαν τα παιδιά τους. Φυσικά, δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Φυσικά, φυσικά. Εννοείται αυτό. Μπράβο και στους γονείς που και εκείνοι έχουν ανοιχτούς ορίζοντες από ό,τι φαίνεται. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς όπως τα λέτε. Μάλιστα. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια κύριε Θεοδοσίου, και με πολύ χαρά θα παρουσιάσουμε και την επόμενη φορά οποιαδήποτε ενέργεια και αν πράξετε ως σχολείο, είτε εδώ στην Ελλάδα, είτε στην Άξο, είτε στο εξωτερικό. Μια υπόσχεση θα σας δώσω ότι θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Μάλιστα. Περιμένω. Περιμένω λοιπόν. Να είστε καλά. Και εσείς το ίδιο.